Καλησπέρα πολύ, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είναι Τρίτη, είναι 23 Αυγούστου του 2011. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί στην Εκκρατεία Τηλεόραση Τύπος και Υπογραμμός. Θα πρέπει να πω ότι σήμερα ξεκινάμε έναν κύκλο συζητήσεων με τους αντιπεριφερειάρχες της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς έχουν περάσει περίπου 2 μήνες από την στιγμή που ανέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και γενικότερα η Περιφέρεια της χώρας το 100% πλέον των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και των κονδυλίων τα οποία καλούνται να διαχειριστούν. Τώρα το κατά πόσο ήρθαν κονδύλια στην Περιφέρεια, πόσο περίσσεψαν κτλ. Θα το μάθουμε σε λίγο. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε από την Πιερία, ενώ θα συνεχίσουμε στην διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και την επόμενη, με συζητήσεις και με τους υπόλοιπους Αντιπεριφερειάρχη τη Κεντρική Μακεδονία. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε από την Πιερία. Είναι κοντά μα η κυρία Σοφία Μαυρίδου, η Αντιπεριφερειάρχη τη Πιερία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Καλησπέρα σα, κύριε Λιζάρου, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό χειμώνα να πω τώρα. Όχι, είναι πολύ νωρίς να μην πούμε καλό χειμώνα. Ακόμη. Εμείς, σαν νομός Πιερίας, επειδή είμαστε ένα κομμάτι ιδιαίτερα τουριστικό και επειδή το τουριστικό προϊόν θεωρούμε ότι προχωράει τουλάχιστον για τους καλοκαιρινούς μήνες μέσα από τις παραλίες μας μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, φυσικά μετά συνεχίζεται με ένα άλλο κομμάτι, το χειμερινό τουρισμό. Εμείς δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα. Εμείς δεν λέμε καλό χειμώνα. Και θα πρέπει το καλοκαίρι, οι θερινοί μήνες και γενικά αυτό που λέμε καλοκαιράκι να διαρκέσει για να βοηθήσουμε περισσότερο οικονομικά την περιοχή μας. Σαν ένα ευρύτερο κομμάτι φυσικά της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πώς πήγατε φέτος? Ας ξεκινήσουμε μέχρι στιγμής. Φέτος καταρχήν ήταν γενικώς μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, γιατί εφαρμόζεται μια νέα περιφερειακή αρχή και εντοπίσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες με την εφαρμογή του νέου αρχιτεκτονικού σχεδίου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, γιατί υπήρχε έντονα το χαρακτηριστικό της οικονομικής κρίσης που αυτή τη στιγμή μαστίζει πραγματικά τον τόπο μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πέρα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτά, μπορούμε να πούμε ότι ο νομός και ευρύτερα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περισσότερο οι δύο νομοί, η Χαλκιδική μαζί με την Πιερία και συγκεκριμένα η Πιερία, κινήθηκε σε πολύ καλά, πολύ καλά όρια. Ο αριθμός των επισκεπτών ήταν αρκετά μεγάλος. Τα καταρρύματα και τα ξενοδοχεία μέχρι και με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ένωση Ξενοδόχων, από όλα τα τουριστικά καταρρύματα, από τα ξενοδοχεία όλης της παραλιακής ζώνης της περιφέρειάς μας, είναι σχεδόν, αγγίζουν το ποσοστό του 100%. Μάλιστα, πάρα πολύ καλό. Ναι, ο αριθμός των επισκεπτών μας, να πούμε ότι περισσότερο προέρχεται από τις βαλκανικές χώρες, από τη Ρωσία, και βλέπουμε γενικά ότι το τουριστικό προϊόν ευρύτερα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πλέον συγκεκριμένο από αυτές τις περιοχές και δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό. Ωστόσο όμως το στοίχημά μας δεν είναι μόνο αυτό. Για μας, για όλη την περιφέρεια και για την κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά, μια μεγάλη πρόκληση είναι να πετύχουμε και να βελτιώσουμε τον εσωτερικό τουρισμό. Και μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία της ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού και οι αντιπεριφερειάρχες, οι ίδιοι αιρετοί, επισκεπτόμαστε τους νομούς, τις περιφερειακές ενότητες, όπως πρόσφατα εγώ πριν λίγες μέρες έκανα ένα tour λίγες μέρες διακοπών και ξεκούρασης στην περιοχή της Χαλκιδικής. Πραγματικά επισκεπτόμενοι όλοι μας τον τόπο μας, που πραγματικά ίσως σε ορισμένα σημεία δεν το γνωρίζουμε όπως θέλουμε να το γνωρίζουμε, βλέπουμε ότι διαθέτει τα πάντα, διαθέτει τη φυσική ομορφιά, διαθέτει το καλό ανθρώπινο δυναμικό και όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούμε να τα βελτιώσουμε μετά την πρώτη εβδόμα, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, μετά από την μετάβαση των αρμοδιοτήτων από την αποκεντρωμένη στη νέα αιρετή περιφέρεια.
Μάλιστα. Η οποία αποκεντρωμένη δεν θα πάψει να υπάρχει. Όχι. Υφίσταται ο θεσμός της αποκεντρωμένης. Αν και αν με ρωτούσε κάποιος τη γνώμη μου, θεωρώ ότι ο θεσμός της αποκεντρωμένης σαν ένα ιεραρχικό όργανο ανώτερο από την αιρετή περιφέρεια δεν θα έπρεπε να υφίσταται αφού μπήκαμε στη διαδικασία της εφαρμογής της νέας αιρετής περιφερειακής αρχής. Γιατί κάπως έτσι ήταν και πριν. Υπήρχε η νομαρχία και ο Γενικός Γραμματέας. Τώρα βλέπουμε μια αιρετή περιφέρεια και ο έλεγχος της νομιμότητας όλου του έργου και των πράξεων των αιρετών της αιρετής περιφερειακής αρχής ανήκει και ανήκει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Από μία εβδόμα, όπως πολύ σωστά είπατε, ξεκίνησε η δυνατότητα να μπορούμε εμείς να περιέλθει σε εμάς όλο εν ολίγης, με πολύ απλές λέξεις, όλο του οικονομικού πακέτου που θα μπορέσει να διατεθεί για έργα υποδομής, για έργα πραγματικά που απαιτεί η κάθε περιφερειακή ενότητα για να μπορέσει να αναπτυχθεί. Φυσικά μεσολάβησε και το καλοκαίρι, είναι οι δύσκολοι μήνες. Βασικά όλα θα αρχίσουν να ξεκινούν επίσημα από το Σεπτέμβριο. Ήδη να ενημερώσουμε σήμερα τους τηλεθεατές ότι είχαμε μετά από τις θερινές μας διακοπές την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, δηλαδή τους πρώην νομάρχες των νομών και των θεματικών αντιπεριφερειαρχών. Οπότε ξεκινήσαμε βασικά να συζητούμε θέματα τα οποία κατά βάση έχουν σχέση και αντικείμενο αυτή τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και των υπολείπων πακέτων που αφορούν τα έργα και την ανάπτυξη ευρύτερα της περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Δυζικός σας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ένα 95% απορροφήθηκε από την αποκεντρωμένη και ένα 5% έχει μείνει σε εσάς. Ένα 5% έχει μείνει. Και τι θα πρωτογίνει στην Πιέρια, εγώ ρωτάω τώρα. Κοιτάξτε, το τι θα πρωτογίνει είναι κάτι που εμείς υποβάλλει. Καταρχήν, η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει υποβάλει ήδη το επιχειρησιακό της πρόγραμμα, το επιχειρησιακό της σχέδιο στην κεντρική, στην περιφέρεια και ήδη σήμερα μπήκαμε στη διαδικασία της παρουσίασης αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου 2012-2014 που αφορούν γενικά το πώς σχεδιάζουμε το στρατηγικό σχεδιασμό μας σε κάθε θεματική ενότητα. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει μάλλον από Πέμπτη, σε εμάς γίνεται την Παρασκευή, θα γίνει η πρώτη ημερίδα ενημέρωση του ΕΣΠΑ από την αποκεντρωμένη σε κάθε περιφερειακή ενότητα και εκεί θα παρουσιάσει κάθε περιφερειακή ενότητα σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, επί παρουσία βουλευτών, δημάρχων, επιμελητηρίου και άλλων φορέων, το πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα, τα τρέχοντα έργα που επιθυμούμε να μπουν στη διαδικασία χρηματοδότησης, κάποια έργα τα οποία κάποιες όριμες μελέτες οι οποίες ήδη υπάρχουν και κάποιες προτάσεις μας τις οποίες θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε μέσα σε ένα δίμηνο γιατί θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα στα αντίστοιχα Υπουργεία για να μπορέσουμε να... για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία εξαγγείλαμε ή αυτά τα οποία είδαμε μετά που αναλάβουμε και πήραμε τις αρμοδιότητες από 1η-1η του 2011. Κυρία Μαυρίδου, ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου να μιλάει για τους περιφερειάρχες, αποκαλώντας τους μικρούς πρωθυπουργούς. Άρα δηλαδή εσείς οι αντιπεριφερειάρχες είσαστε μικροί υπουργοί. Αφήστε λιγάκι να το θέσω λίγο το θέμα όπως το έχουμε στο μυαλό μου για να δικαιολογήσω και τον τίτλο που έχουμε στην εκπομπή. Ακούσαμε ότι κάποια στιγμή ότι δεν είχατε κονδύλια, ότι δεν είχατε σφραγίδες να βάλετε, κάποια στιγμή και μετά θα παίρνατε και το ΕΣΠΑ, τελικά δεν το πήρατε, καθυστέρησε, το πήρατε τώρα, είναι απορροφημένο. Θα σας πω ακριβώς. Τελικώς, ποιος είναι ακριβώς ο δικός σας ο ρόλος στον αυτοδιοικητικό χάρτη, ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχετε, τι μπορείτε να κάνετε. Για τις περιοχές που έχετε ως χώρους ευθύνης. Ορίστε. Καταρχήν αυτό που θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω βασικά είναι ότι η εφαρμογή αυτού του νέου αρχιτεκτονικού σχεδίου δεν ήταν της στιγμής.
Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν προσωπική μου γνώμη και πλέον γνώμη και πεποίθηση όλων και των αιρετών αλλά και όλου του κόσμου, όλων των πολιτών ότι δεν ήταν ευδόκιμη και καρποφόρα αυτή η χρονικά η περίοδος. Mm-hmm. Καταρχήν είχαμε μία συζήτηση και μία έγκριση προϋπολογισμού η οποία έγινε μετά από ένα τρίμηνο, αφού το αναλάβαμε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην προγενέστερη αρχή, στην νομαρχιακή αρχή, ο προϋπολογισμός συζητεί το μέσα στο Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Οπότε το τρίμηνο το βγάζουμε. Δηλαδή μέχρι τις 31 Τρίτου βασικά υπήρχαμε μεν, δεν λειτουργούσαμε δε. Έτσι. Μετά την 31 Τρίτου και δεν ήταν θέμα το αν υπήρχαν οι σφραγίδες ή δεν υπήρχαν, από κάθε περιφερειακή ενότητα και πιστεύω από όλες τις και από τις 13 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας υπήρχε η καλή διάθεση. Όπως πιστεύω ότι υπήρχε και η καλή διάθεση από την κεντρική διοίκηση. Mm-hmm. Ωστόσο όμως δεν αρκεί πάντα η διάθεση και η επιθυμία. Χρειάζονται κάποια άλλα στοιχεία να συνηγορούν. Αυτά λοιπόν δεν υπήρχαν. Μετά τις 31 Τρίτου άρχισε βασικά να κινείται το σύστημα, αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση και επειδή είμαι εκπρόσωπος της Περιφερειακής Αρχής, σε επίπεδο λοιπόν περιφέρειες άρχισαν να κινούνται και μπήκαμε στη διαδικασία να μπορούμε να πληρώνουμε εν ολίγης παλιούς προμηθευτές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, υποχρεώσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και τρέχουσες ήδη της νέας περιφερειακής αρχής. Αυτό έγινε μέχρι και τον Μάιο. Να πούμε και το έχουμε πει, νομίζω πρέπει να το αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή σας, mm-hmm. ότι η μισθοδοσία μας ξεκίνησε μετά τις 25 Μαΐου. Mm-hmm. Μπορέσαμε και είχαμε κινητό τηλέφωνο για την Περιφερειάρχης, υπηρεσιακό, αρχές Ιουνίου. Και ήταν κάτι που δεν εξαρτόταν από εμάς με το πόσο καλά λειτουργούσαμε, που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Περιφερειάρχης, αλλά και όλη η υπόλοιπη ομάδα του, πραγματικά ήταν και συντονισμένοι και είχαν όλη την καλή διάθεση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αλλά και ο ασκόν χρέη Περιφερειάρχη, ο Διονύσος Ψωμιάδης, είναι άνθρωποι που τολμούν, που διεκδικούν και παίρνουν θέση και έχουν άποψη επί παντός επιστητού. Παρόλο λοιπόν τις φιλότιμες αυτές προσπάθειες της κεφαλής, αλλά και των υπολείπων, της υπόλοιπης ομάδας, δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε. Ωστόσο, σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας, ήμασταν από τις περιφέρειες που δρομολογήσαμε και μπήκαμε πάρα πολύ μπροστά στην διαδικασία και στο ενεργητικό στοιχείο της διοίκησης. Αρχίσαμε λοιπόν και διοικούσαμε. Από μία εβδόμου μπήκαμε στη νέα μεταβατική περίοδο, όπου πραγματικά και σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Περιφερειάρχης και η ομάδα των αντιπεριφερειαρχών, mm-hmm. πραγματικά έχουν δύναμη. Ο Περιφερειάρχης είναι πραγματικά, όπως πολύ σωστά λέχθηκε, ένας μικρός πρωθυπουργός ή μάλλον ένας κυβερνήτης στην περιοχή του. Όμως δεν αρκεί μόνο να το λέμε, θα πρέπει να διαθέτει και το υλικό, θα πρέπει να διαθέτει και τα μέσα. Τα μέσα αυτή τη στιγμή, τα οικονομικά, είναι ισχνά. Φυσικά αυτό ας θεωρήσουμε ότι και σε αντιστοιχεία με το ευρύτερο έτσι, πολιτικό κλίμα της οικονομικής κρίσης που το διέπει, είναι φυσικό να είναι έτσι. Όμως θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα και ήδη το κάνουμε. Είπατε πολύ σωστά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος απορροφήθηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς λοιπόν περιμένουμε να ξεκινήσουμε εμείς αυτό που θέλουμε να επιδιώξουμε, με όποια μέσα μας υπάρχουν, έτσι, και πέρα από το ΕΣΠΑ, από δημόσιες επενδύσεις, από προγράμματα, από ευρωπαϊκά προγράμματα και με ιδίους πόρους κάποια τα συναφή, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντα όμως με έναν πραγματικά στρατηγικό σχεδιασμό που η κάθε περιφερειακή ενότητα σχεδίασε με πολλή επιμέλεια και με συντονισμό πάντα της κεφαλής που λέγεται Περιφερειάρχης. Μια ερώτηση, επειδή είσαι αστυνομικός, δικαιούνταν, νομιμοποιούνταν η κυβέρνηση να κρατήσει